Συνέχεια, συνέχεια φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, είναι 21 Σεπτεμβρίου του 2011. Συνεχίζουμε. Σήμερα ασχολούμαστε με τα δύο μεγάλα μας εθνικά θέματα. Με την Τουρκία το πρώτο, με τα Σκόπια το δεύτερο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο Σκοπιανό, αν και έχουμε και μια εξέλιξη η οποία με στεναχώρησε πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θέλω να καλωσορίσω τον Χρήστο τον Αλβανό, ο διακεκριμένος ποινικό λόγος Θεσσαλονίκης που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Αλβανέ, σήμερα, γιατί θεωρώ πως έπρεπε να είμαστε εδώ σύσσωμη η ομάδα για να τα πούμε όλα στον κόσμο, καθώς εγώ βλέπω στουρθοκαμιλισμό από πλευράς άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πριν όμως του δώσω το λόγο του κυρίου Αλβανού, θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στον Γιάννη Βαζή να πει αυτό που ήθελε και τον διέκοψα για το διάλειμμα. Είχαμε ορίστε. Πει, γιατί να δεις ότι... αυτό που πρέπει απέναντί τους. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το 2008, θυμάστε τα ρεπορτάζ που τα έφεραμε εδώ και τα παίξαμε. Mm-hmm. Όταν το 2008 πήγα στη Σαμοθράκη και από εκεί στη Βραχονισίδα που βρίσκεται ανατολικότερα τη Σαμοθράκη στη Ζωράφα. Και για να μπορέσω να πάω σε ελληνικότατο έδαφος, με φάρο ελληνικό πάνω στην Βραχονισίδα αυτή, αναγκάστηκε να έρθει μαζί μου το μισό ελληνικό ναυτικό, ο Χριστός και η Παναγία που λένε, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις που είχα φτάσει οι Τούρκοι, μέσα στα Δαρδανέλια. Μόλις είδα τις φρεγάτες, τις οποίες δεν τις έβλεπα εγώ. Εγώ δεν γνώριζα τι υπήρχε γύρω μου. Ήταν από κάτω του Σαμοθράκη και μία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Και δεν μου το είχα πει πίτες για να μην ανέβω και πάω στην Αλεξανδρούπολη και κάνω γύρω θρέαβο. Κατάλαβε τι γίνεται, αγαπητέ μου, γιατί με γνώρισαν εκεί και κατάλαβαν τι μυαλό κουβαλάω. Ότι δεν σταματάω εύκολα. Λοιπόν, το πρόβλημα που ήταν ότι μόλις αντιλήφθησαν ότι είναι σημαδεμένοι όλοι με θερμικά πυραυλάκια από ελληνικές φρεγάτες. Αν μας έπαιρνε χαμπάρι ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, θα έλεγε κανένα που ναυαγόταν και βρέθηκε εκεί κάτι τυχαίο. Ναι, μα δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Και τη σημαία την έριξε ο αέρας. Φτάσανε μέσα στα Δαρδανέλια και οι 8 ακτεωροί τουρκικές που περιμέναν να πάνε στη θαλάσσια γραμμή, στα σύνορα. Εκεί περιμέναν. Εγώ τα είδα μέσα από το ραντάρ και τη βάρκα, αλλά και από το ραντάρ του. Ο Γιάννης ο Παπαζήτης αναφέρεται στις έρευνες. Ο Γιάννης ο Παπαζήτης αναφέρεται στις έρευνες που έκανε πριν από περίπου 2 χρόνια και πήγε η Δίωσόμα να δει κάποιες περιοχές αναφορικά με την ύπαρξη πετρελαίου στο Αιγαίο. Να δεις πετρέλαιο. Εκεί μου το έχεις πει ξανά ότι το πετρέλαιο βγαίνει μόνο του. Ναι, από το 1876 είτε το πιστεύεις είτε όχι. Βρήκα το βιβλίο του μεγάλου θυσιοδίφη του Σαμοθρακέα του Γλύκας, Φαρδής. Λοιπόν, από το 1876 συνεχώς το πετρέλαιο αναπτύσσει από εκεί. Τα ανατολικά βράχια όλα της Σαμοθράκης είναι μαύρα από το πετρέλαιο. Μαύρα και όλη η περιοχή πρέπει να κλείσει νύχτα, δεν αντέξει τόση έντονη μυρωδιά από το πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, τρία μίλια έτσι, λοιπόν η Ελλάδα αυτόν τον ρηπτό της πλούτο δεν τον εκμεταλλεύεται, κύριε Αλβανέ. Γιάννη, δώσε μου τη δυνατότητα να δώσω και το λόγο στον κύριο Αλβανό, σου παρακαλώ. Κύριε Αλβανή, η Ελλάδα τον ορυκτό της πλούτο δεν τον εκμεταλλεύεται ή δεν τον εκμεταλλεύεται σχεδόν καθόλου. Η Κύπρος όμως αποφάσισε να το κάνει. Σε συνεργασία με το Ισραήλ, όλοι τα ξέρουμε αυτά πράγματα, από πλευρά της η Τουρκία απειλεί με πολεμική σύραξη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Όταν λες ότι θα μπω με τα πολεμικά μου καράβια να ψάξω για πετρέλαιο, ουσιαστικά απειλείς για πόλεμο. Όταν λες θα πάω να ψάξω για πετρέλαιο συνοδευόμενος από πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, ουσιαστικά απειλείς για πόλεμο. Είναι απειλή για πόλεμο αυτό. Δεν είναι απειλή για κάτι άλλο. Θέλω την άποψή σας. Μια πρώτη τοποθέτηση. Ορίστε. Έχει γυριστεί μια κωμωδία με τίτλο «Το ποντίκι που βρυχάται» και έπαιζε ο Πίτερ Σέλλερς, όπου ένα μικρό ανθυποκρατίδιο κάπου εκεί έτσι, με ξυφολόγχες κλπ. Μεσαιωνικές, κήρυξε πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στο 1960. Αυτό ισχύει για τους Τούρκους όταν θέλουν να απειλήσουν την Αμερική και το Ισραήλ. Είναι γελίο και η Κύπρος το αντιλήφθηκε πολύ καλά. Ανέθεσε σε αμερικανική εταιρεία την έρευνα, σε αμερικανικό σκάφος και δεν χρειάζονται λόγια ούτε να παριστάει το Σουλεμάν το μεγαλοπρέπει. Ο Ερντογάν, ειδού το καράβι των Ηνωμένων Πολιτειών, ας τολμήσει να το βυθίσει ή του Ισραήλ. Κανένα πρόβλημα. Πού όμως στέκουν οι απειλές τους. Γιατί οι Τούρκοι και ο Ερντογάν φυσικά έχει πάρει αέρα και είναι θρασίδηλοι και απειλεί ένα κράτος, ένα μεγάλο κράτος με ιστορία, με δύναμη, με ήρωες, με θεσμούς,
την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα κράτος διαλυμένο από μια παράνομη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει τη συνένεση του ελληνικού λαού, είναι μισητή κυβέρνηση, απατηλή κυβέρνηση, για να μην πω βαρύτερες εκφράσεις, ενδεχομένως στα όρια της προδοσίας, μια κυβέρνηση η οποία βγήκε και είπε άλλα πράγματα, είπε ψέματα για να υφαρπάσει την εξουσία και ως μοιχεπιβάτης, όπως λένε οι εκκλησιαστικοί, διαχειρίζεται σήμερα τις τύχες της Ελλάδος με πομφόλιες, με ανθρώπους οι οποίοι με τα ψέματα πήραν τίτλους πανεπιστημιακούς και νομίζω ο κόσμος ότι είναι σπουδαίοι και πήραν αξιώματα, και αποδεικνύεται αυτό που είπα και άλλη φορά, ότι το σκάφος της Ελλάδος στο τιμόνι πλέον έχει Μούτσο και στο κουπί τους καπεταναίους. Αυτό λοιπόν το κράτος έρχονται σήμερα οι Τούρκοι να απειλήσουν και οι Σκοπιανοί. Και για μένα τους Σκοπιανούς, όσο και να είναι τραγικά τα πράγματα, το Σκοπιανό θα λυθεί με τη θεία επέμβαση, όπως φαίνεται, από μόνο του θα διασπαστεί. Είναι υβριδικό κράτος. Και παρόλο που είχαμε τις δυνατότητες να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, δυστυχώς με τους ανίκανους πολιτικούς που είχαμε, τους πολιτικούς του ψεύδους, της απάτης, της πολιτικής αλητείας, πρόδωσαν ένα λαό ολόκληρο, μία ιστορία, ένα έθνος πονεμένο, το έκαναν να πτωχεύσει ηθικά, γιατί αυτή η πτώχευση, η χρεοκοπία και το χάλι είναι το αποτέλεσμα, το σύμπτωμα μιας νόσου, η οποία νόσος λέει τι και ποια είναι. Η πτώση των ηθών και αξιοτήτων από έναν κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήρθε και εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό, έναν δημαγωγό που αν ήταν στην Αθήνα, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία θα τον είχαν εξωστρακίσει, ο οποίος πολέμησε κάθε τι το άξιο προκειμένου να έχει την εξουσία και να είναι στην εξουσία, πήρε όλους τους ακατάλληλους, τους άχρηστους και τους ανίκανους, δίνοντάς τους πολιτικές θέσεις και με την οτροπία ότι πάρτε αξιώματα, δεν χρειάζεται να έχετε προσόντα, μπορείτε να είστε εσείς, φτάνει να υπακούετε σε μένα, τον Ανδρέα Παπανδρέου, να με προσκυνείτε ή να με προσκυνάτε, κατάλληλη διατύπωση, και έχει χρήμα μαύρο και χωρίς πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η μετάλλαξη του ελληνικού λαού οδήγησε εδώ που οδήγησε και μας απειλεί ο Ερντογάν, στον οποίο θα πρέπει να θυμίσω, δεν μου ταιριάζει στο ήθος, δεν μου ταιριάζει στην αγωγή μου, κάποια λόγια που θα του έλεγε ο Καραϊσκάκης, γιατί τέτοιος είναι ο Τούρκος. Και έλεγε ο Καραϊσκάκης, άμα χαϊδεύεις κάτι, κάποιο όργανο του σώματός σου ανδρικό και τον Τούρκο, σηκώνεται. Άμα τον αγριέψεις, κάθεται κάτω. Εδώ μας οδήγησαν και θα κλείσω λέγοντας το εξής. Ακούω τον Γιάννη τον Παπαζήση, βλέπω και το βιβλίο του εδώ. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά του, αλλά πρέπει να ξέρει το εξής. Όχι από το 1876 απλά. Ο Τόιμπι, ο μεγάλος ιστορικός Τόιμπι, ομιλεί και λέει για τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που έχει η χώρα μας. Εγώ είπα για το συγκεκριμένο μέρος, συγχωρέστε. Παρακαλώ, δεν υπάρχει θέμα. Το συγκεκριμένο μέρος είναι γνωστό από τότε. Αν έχεις την καλοσύνη, ναι. Όλες τις παρατηρήσεις δέχομαι. Μην διακόπτεις, διότι έχω ευαίσθητο ιρμό. Και άμα τα μου διακόπτουν, ξεχνιέμαι. Και αυτό. Λέω λοιπόν ότι εμείς οι παλαιότεροι Θεσσαλονικείς, μέσα στους οποίους και ο αγαπητός μου και ο Θόδωρος Ασπασίδης, φίλος μου πολύ του, καμιά φορά μαλώνουμε, τον τραβάω και τα αυτιά, αλλά τον αγαπάω και το ξέρει. Όταν λοιπόν ήμασταν μικροί, όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι εγώ, 7-8 χρονών παιδάκι, και ποιο πρέπει. Λέγανε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, υπήρχαν κάτι κινηματογράφοι θερινοί. Δεν υπήρχαν αυτά όλα τα μεγαθύρια των οικοδομών. Όταν λοιπόν αρχίζαν να χτίζουν, βούηξε όλη η Θεσσαλονίκη ότι βρέθηκε πετρέλαιο εκεί πέρα. Και όσο σταματήσαν μετά όλα. Και θυμάμαι από μικρός που μιλούσαν για πετρέλαιο που είχε ο Θερμαϊκός, λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη απ' έξω, και στην επανομή. Ο κόσμος στην επανομή ήξερε ότι έχει πετρέλαιο.
Είμαστε γεμάτοι. Δυστυχώς το είπα και άλλη φορά και ακόμη δυστυχέστερα επιβεβαιώνομαι όταν λέω δεν έχουμε ένα καλό σύνταγμα να μπορεί ο ελληνικός λαός να αξιοποιήσει τις μεγάλες του δυνάμεις που έχει το έμψυχο υλικό του. Όταν για παράδειγμα θέλει κάποιος ικανός να υπηρετήσει την πατρίδα του, να δώσει τα πάντα και να προσφέρει και να εξελιχθεί και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Γιατί? Διότι πρέπει να πάει σε ένα κόμμα και να πει βάλτε μου στο ψηφοδέλτιο. Και θα εξαρτάται αν θα μπει στο ψηφοδέλτιο, αν μπορεί δηλαδή να υπηρετήσει την πατρίδα του, από το αν θέλει ο αρχηγός του κόμματος ή το κατεστημένο να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Και ο Θόδωρος για παράδειγμα, λέω, μην παραξηγηθώ, Νέα Δημοκρατία, και ο Ζήσης για παράδειγμα Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει, εντάξει τώρα, μην θέλω να κάνω μία, να παρουσιάσω θεσμικά την κατάσταση. Θέλουν λοιπόν να πολιτευθούν και οι δύο. Δεν μπορούν. Πρέπει έναν από τους δύο να τους επιλέξει ο αρχηγός. Εάν είχαμε λοιπόν, και εκεί είναι το μυστικό, το εκλογικό σύστημα που έχουν οι Άγγλοι, τη στενή μονοϊδρική και το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου θα μπαίνουν όλοι οι υποψήφοι. Ό,τι κόμμα έχει ο καθένας, ό,τι προσβεύει, ό,τι ιδεολογία. Και από εκεί και πέρα να διαλέγει ο κόσμος του βουλευτή, τότε θα βγαίνανε οι καλύτεροι που υπάρχουν στην κοινωνία και θα μπορούσαν ως βουλευτές να ψηφίζουν νόμους, να ανεβάζουν κυβερνήσεις, να κατεβάζουν κυβερνήσεις, να ελέγχουν υπουργούς κλπ. Δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι υποτεταγμένοι, είναι υποτελείς, είναι διορισμένοι και διορίζονται όχι καλύτεροι για να χειροκροτούν. Πάσχει λοιπόν το πολίτευμα. Βγάζουμε ηγέτες τους οποίους τους αγιοποιούμε, διότι έτσι μας λένε, χωρίς να τους ξέρουμε από πρώτο χέρι, και διαπιστώνουμε στην πορεία ότι είναι τενεκέδες, με συγχωρείτε για τη φράση, άφιλοι, ελεηνοί, αντιδημοκρατικοί και φτάνουν και στο σημείο να λένε, ξέρεις τη σημαία στα ημεία, την πήρε ο αέρας. Ή τι είναι η σημαία, ένα πανί και τίποτα περισσότερο. Κατέλαβαν και τις θέσεις και στα πανεπιστήμια και στην πολιτική και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημαντικό στοιχείο, οι πλέον ακατάλληλοι παραμόρφωσαν αυτό το λαό και δεν ξέρω, η μόνη ελπίδα και η λύση είναι μόνο στη θεία παρέμβαση πλέον. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση. Τις τύχες πλέον πρέπει να τις πάρουμε εμείς. Οι Έλληνες, οι πολίτες, όπως έγινε το 21, σηκώθηκαν οι απλοί, οι παπάδες, σηκωθήκανε οι υπηρέτες, σηκωθήκανε οι γεωργοί, οι απλοί και γίνανε επαναστάτες για να σώσουν την Ελλάδα. Χρειάζεται λοιπόν μια επανάσταση ειρηνική, δυναμική βέβαια, το προβλέπει και το σύνταγμά μας. Το άρθρο 120 ομιλεί ότι όταν καταλύεται το πολίτευμα στην Ελλάδα, οφείλουν οι Έλληνες να ανατρέψουν δικτατορία, βεβαίως, προς Θεού, διότι εδώ έχουμε πλέον μια δικτατορία, μια χούντα, η οποία επευλήθη μάλλον με το πρόσχημα δίθεν πατάξεως της φοροδιαφυγής, όπου κατελήθη κάθε έννοια νομιμότητας, συνταγματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, περιουσίας, το βιώς των Ελλήνων. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει έμψυχο υλικό, έχει πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές, είναι ευλογημένο μέρος, αλλά είχε την